Καλημέρα και από εμά, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Προσωπικά εύχομαι να σας ε, καλωσορίζουμε στα Γιάννενα σύντομα. Προσπαθώ να πείσω εκεί πέρα την ομάδα. Ε... Μέντερ, δεν προχωράμε. Πες. 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 Α, μάλιστα. Όμορφα. Λοιπόν, με την αφορμή της συνεργασίας που έχει η βιβλιοθήκη μας με το ΚΕΔΙΜΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εξετάζουμε τις προκλήσεις, τα ζητούμενα και τις προοπτικές του κλάδου μας σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα από την πλευρά των μάχημων βιβλιοθήκων νόμων. Η προβληματική μας, όπως έχει αναπτυχθεί στην εισήγηση που μπορείτε να δείτε στο πλήρε κείμενο θα παρουσιαστεί εντάχει σε, σε αυτά τα δέκα λεπτά στα κυριότερα τη σημεία. Όπως σε όλα ξεκινάμε από την αρχή, δηλαδή από το ρόλο μας, πώς αυτός αλλάζει, αλλά καλύτερα είναι πώς εξελίσσεται. Αναζητούμε και βρίσκουμε τα κέρια ζητήματα, εξετάζουμε έμπρακτα το πώς εμείς ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις σύγχρονες προκλήσεις, αλλά και προσκλήσεις, μέσα από το παράδειγμα της συνεργασίας μας με το ΚΕΔΙΜΑ. Και τέλος, ερχόμαστε να μοιραστούμε μαζί σας τη βάσημη αισιοδοξία μας για την προοπτική σε μια δημιουργική βιωσιμότητα του κλάδου μας. Η αυξανόμενη ανάγκη για κατάρτιση και αυτομόρφωση σε ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο και απαιτητικό πληροφοριακό περιβάλλον καθιστά ζητούμενο την ανάπτυξη προηγμένων πλέον δεξιοτήτων. Χρειαζόμαστε να πάμε ένα βήμα πιο πάνω. Γιατί σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της πληροφορίας ως μία αντίστοιχη διαρκή δραστηριότητα για τη σύγχρονη ακαδημαϊκή κοινότητα ο ρόλο τη βιβλιοθήκη ω παραγωγό και διαθέτη μαθησιακού περιεχομένου σε, με διευρυμένο πλέον το εύρο θεματική κάλυψη, τοποθετεί την πληροφοριακή παιδεία στον πυρήνα του επαγγελματικού και ακαδημαϊκού εγγραμματισμού. Δηλαδή, χρειαζόμαστε να ανοίξουμε θεματικά το πεδίο της πληροφοριακής παιδείας που καλύπτουμε. Θεωρητικά και πρακτικά η παραδοχή αυτή δεν είναι καμιά καινοτομία. Υπάρχει και πεπατημένη και μελέτη αυτής. Αυτό που καθιστά κρίσιμη την υπηρεσία της πληροφοριακής παιδείας είναι η μετατόπιση τη βαρύτητά τη που θα πρέπει βέβαια να τη, λάβει, να τη, λάβει, να τη λάβουν αυ, αυτή την μετατόπιση, να τη λάβουν σοβαρά υπόψη και τα τμήματα βιβλιοθηκονομία στην Ελλάδα, για να ενισχύσουν τους νέους συναδέλφους μας με ικανές δεξιότητες για την υποστήριξη αυτής υπηρεσίας. Λοιπόν... Επανέρχομαι στην πρόταση που διάβαζα πιο πριν. Αυτό που καθιστά λοιπόν αυτή την υπηρεσία κρίσιμη είναι με το ότι μετατοπίζεται η βαρύτητά της σε συνδυασμό πάντα με τη σταδιακή καθιέρωση της ψηφιακής διάχυσης και διάθεσης επιστημονικών πηγών, οι οποίες μάλιστα πλέον αποτελούν και οι ίδιες σημαντική πηγή ερευνητικών δεδομένων. Δείτε πόσο πολλές είναι οι συστηματικές ανασκοπήσεις, εγώ δεν μπορώ να μεταφράσω, systematic reviews, οι οποίες συναντάμε στην έρευνα σήμερα. Την ίδια ώρα, το κίνημα της ανοιχτή επιστήμης προσθέτει ένα επιπλέον διευρυμένο και δυναμικό εκπαιδευτικό πεδίο. Ο ρόλος του Ακαδημαϊκού Βιβλιοθηκού Νόμου έχει μετατοπιστεί ή αναγνωρίζεται ως ανάγκη να μετατοπιστεί από τον Instruction Librarian σε Teaching Librarian, δημιουργώντας κατά συνέπεια νέες θέσεις εργασίας τουλάχιστον μέχρι στιγμή στο εξωτερικό. Πρόσφατη βιβλιογραφία αναδεικνύει ότι ο ρόλος του επαγγελματία της πληροφόρησης διευρύνεται σε παραγωγό μαθησιακού περιεχομένου για τη διαχείριση της επιστημονικής πληροφορίας σε εκπαιδευτή διδασκόντων αλλά και σε εκπαιδευτικό συνεργάτη. Αυτό ήδη έχει υποθεί και σε αυτή την αίθουσα και χαίρομαι σήμερα αρκετές φορές. Έτσι μπορούμε να συμβάλλουμε ποιοτικότερα στην επίτευξη των στόχων που θέτουν τα πανεπιστήμια μα. Έχει αποδειχτεί στην πράξη και έχει αναγνωριστεί τουλάχιστον σε χώρε τη Βορείου Αμερική ότι είμαστε ικανοί να συμμετέχουμε συνεργατικά σε προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου κατά την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, σε παραγωγή μαθησιακού περιεχομένου και σε προγράμματα κατάρτιση του διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού. Παραδείγματο χάρη, εμά των Ιωαννίνων, πολύ πριν από μία εβδομάδα μας ζητήθηκε από μέλος ΔΕΠ να τις κάνουμε μάθημα σε σχέση με τα ε, scoping reviews, ώστε να είναι σε θέση και αυτή να υποστηρίξει τον υποψήφιο διδάκτορά της, που θα εφάρμοζε αυτή τη μέθοδο. Φαίνεται λοιπόν ότι ο εκπαιδευτικό μας ρόλος αναγνωρίζεται πέραν του παραδοσιακά διεκπαιρωτικού. Στη βιβλιογραφία Βρίσκουμε παραδείγματα όπου βιβλιοθηκονόμοι παράγουν μαθησιακό περιεχόμενο το οποίο υποστηρίζει προγράμματα σπουδών. Παραδείγματα όπου βιβλιοθηκονόμοι εκπαιδεύουν διδακτικό ή εργαστηριακό προσωπικό, ώστε αντίστοιχα και αυτοί να είναι σε θέση να υποστηρίζουν του φοιτητέ του. Σε θέματα βέβαια πάντα πληροφοριακού εγγραμματισμού. Εξειδικευμένα κάθε φορά. Βρίσκουμε επίση παραδείγματα όπου βιβλιοθηκονόμοι συνεργάζονται με διδακτικό προσωπικό σε πλαίσιο συνδιδασκαλία, σε θέματα διαχείριση επιστημονική πληροφορία και περιεχομένου. Οι βιβλιοθηκονόμοι σε αυτά τα παραδείγματα αναγνωρίζονται ω εκπαιδευτικοί ισότιμα ω μέλη ομάδα ανάπτυξη των προγραμμάτων. Ο ρόλο του είναι διακριτό, αλλά προπάντων, <συγνώμη> προπάντων συμπληρωματικό ώστε να υποστηρίζεται από κοινού η μαθησιακή διαδικασία και με αυτόν τον τρόπο βιβλιοθηκονόμοι και διδάσκοντες αντιμετωπίζουν την πληροφοριακή παιδεία ως κοινή ευθύνη και κοινό τόπο ευθύνη. Κοινό τόπο δράσης. Στην βιβλιογραφία, ωστόσο, βρίσκουμε ότι υπάρχει ανάγκη εμείς από την πλευρά μας οι βιβλιοθηκονόμοι να αναπτύξουμε τη διδακτική μας επάρκεια. Επίση, αναγνωρίζεται ότι η προπόθεση υγιού συνεργασία είναι η αναγνώριση του δικού μας εκπαιδευτικού ρόλου από την πλευρά των δασκόντων. Τέλο, πλέον είναι ξεκάθαρο ότι η διάθεση ενό τυποποιημένου γενικού μαθήματο οδηγιών για την αναζήτηση πληροφοριακών πηγών, είτε στο πλαίσιο σεμιναρίων βιβλιοθήκη, είτε αν ενταχθεί στα πλαίσια ενό ακαδημαϊκού μαθήματο, είναι κατά πολύ παιδαγωγικά περιοριστικό, άρα και αναποτελεσματικό. Αυτό νομίζω ότι όλοι το έχουμε διαπιστώσει στην πράξη. Καλούμαστε να είμαστε ευέλικτοι και σε διαρκή ετοιμότητα για ανάπτυξη και διάθεση επίκαιρου μαθησιακού περιεχομένου, το οποίο μπορεί να ενταχθεί σε ποικίλα εκπαιδευτικά πλαίσια άμεσα από εμάς ως εκπαιδευτές ή έμεσα εκπαιδεύοντας τους διδάσκοντες την περασμένη άνοιξη στην δική μας βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιανίνων ε, συνέβη το ευχάριστο να προσκληθούμε για συνεργασία σε συνεργασία από το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης του Ιδρύματος. Μα ζητήθηκε σε πρώτη και άμεση φάση να αναπτύξουμε μαθησιακό περιεχόμενο στο πλαίσιο των στόχων και αναγκών του κέντρου. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε για τα κεδημά. Το κεδημά θέλει να προωθήσει την, παιδαγωγική, την πανεπιστημιακή παιδαγωγική μέσω δράσεων που στοχεύουν στην δημιουργία μιας κοινότητα μάθησης, καινοτομίας και συνεχούς βελτίωσης του διδακτικού έργου. Απευθύνεται δηλαδή στο πώς θα βελτιώσουν παιδαγωγικά οι διδάσκοντες. Με κύριο γνώμονα την αμοιβαία συνεισφορά, συντάχθηκε ένα μνημόνιο στο οποίο ορίζεται ένα μοντέλο συνεργασίας μεταξύ των δύο αυτών οργανικών μονάδων... Ακαδημαϊκής Υποστήριξης του Ιδρύματος. Έχουμε και όλα στα πρώτα μας παραδοτέα, παράγωγα... τα, τα οποία είναι βιντεάκια, τα οποία είναι online... μπορεί να βρει κάποιος μέσα από το website του και δημά και φυσικά από το YouTube του και δημα. Αυτά τα βιντεάκια σε πρώτη φάση... Ε, Διαρκούν από 7 ως 10 λεπτά, διαθέτουν δυνατότητα πλοήγησης μέσα στο περιεχόμενο του βίντεο, προβάλλουν βασικά με σε μορφή τίτλων αρχής και τέλους, παρέχουν δυνατότητα επιλεκτικού υποτιτλισμού και συνοδεύονται από ανεξάρτητο προσβάσιμο για όλους αρχείο κειμένου με δομημένο το ηχητικό περιεχόμενο του βίντεο σε μορφότυπο λογισμικού ανοιχτής πρόσβασης. Η μορφή του μαθησιακού περιεχομένου δεν είναι δεσμευτική ούτε και περιοριστική σε αυτόν τον τύπο. Δηλαδή, δεν θα παράγουμε μόνο βίντεο. Την ευθύνη και το περιεχόμενο και τα πνευματικά δικαιώματα φυσικά τα έχει η βιβλιοθήκη. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου εφόσον κρίνεται αυτό απαραίτητο, καθώς εξελίσσεται δηλαδή το το, το κάθε θέμα που διαπραγματευόμαστε, εμείς μπορούμε να το επικαιροποιούμε και πρέπει να το επικαιροποιούμε. Ε, και μπορούμε να διαθέτουμε τα παράγωγά μας μέσω και των δικών μας καναλιών και κοινωνικών δικτύων. Παράλληλα το ΚΕΔΙΜΑ παρέχει την τεχνική υποστήριξη, ένα εξαιρετικό εργαστήριο. Το ζήλεψα. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να το διατηρήσουν. Ε, και Εντάξει, είναι μια πολύ πρόσφατη συνεργασία, η οποία εξελίσσεται όμως δυναμικά. Υπάρχει και ενδιαφέρον και από διδάσκοντες που ενισχύουν με υλικό το αποθετήριο του και Ε, ενισχύει αυτό το αισιόδοξο σενάριο για την ευρέωση του ρόλου της βιβλιοθήκης ως παραγωγό μαθησιακού περιεχομένου μάθησης και συνεργάτη διδασκαλίας η θεματική για την ανάπτυξη του, μαθημα... του μαθησιακού περιεχομένου που προτείνουμε κάθε φορά στο κεδίμα. Γιατί, επί της ουσίας, γίνεται ένας διάλογος τι μπορούμε να προσφέρουμε, τι χρειάζονται αυτοί και βρίσκουμε κάθε φορά το επόμενο θέμα για ανάπτυξη. Αυτή η θεματική προέρχεται από τον ανασχεδιασμό που έχουμε κάνει για την πληροφοριακή παιδεία. Ευτυχώ η βιβλιοθήκη ε, έχει προσωπικό το οποίο έχει κατάρτιση για ε, διδακτική ενηλίκων ε, για αφηγηματική τεχνική και φυσικά για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Είμαστε σε θέση πλέον να μεταβούμε από την αποκλειστική διάθεση τυποποιημένων οδηγιών μία συνεδρίας σε διαρκή διάθεση, α το πούμε, μήνυ συνεδριών με πολυθεματικό, επικαιροποιημένο, αλλά πιο πολύ επίκαιρο περιεχόμενο. Οι συνεδρίες αυτές διατίθενται ατομικά, ομαδικά, επιτόπια και online και μπορώ να πω ότι μπορεί να διαρκούν από το on time δύο λεπτά σου έδειξε αυτό που έχεις ανάγκη μέχρι συνεχόμενα σεμινάρια που μπορεί να κρατήσουν σε ατομικό επίπεδο κιόλα και τρεις μήνες ανάλογα τον άνθρωπο. Δηλαδή εστιάζουμε στην ανάγκη του ανθρώπου. Το μαθησιακό υλικό που αναπτύσσεται και επικαιροποιείται λειτουργεί βοηθητικά στα πλαίσια της σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας. Δηλαδή δεν ετοιμάζουμε ένα πακέτο και το δίνουμε απλά. Έχουμε έτοιμα τα εργαλεία ή ετοιμάζουμε τα εργαλεία ώστε όλα αυτά να τα χρησιμοποιούμε στο να καλυφθεί η συγκεκριμένη πληροφοριακή ανάγκη του συγκεκριμένης ομάδας. Θα είναι ένα άτομο, θα είναι τμήματα, θα είναι... Ε, είμαστε ευέλικτοι σε αυτό. Η προσβασιμότητα εννοείται, του περιεχομένου, το οποίο εμείς αναπτύσσουμε, είναι δεδομένη προδιαγραφή. Η ευελιξία, επίσης, στις πληροφοριακές ανάγκες. Και φυσικά, ε... στο... η προσαρμοστικότητα στο επίπεδο του πληροφοριακού εγγραμματισμού του ενδιαφερομένου. Δηλαδή, δεν του λέμε ξα... αυτά που ήδη ξέρει, πατάμε σε αυτά που ξέρει και πάμε πιο πέρα. Άρα γίνεται ένα διάλογο. Πάμε να κάνουμε διάλεξη. Κάνουμε διάλογο. Και εντάξει, σε δεύτερο χρόνο να είμαστε καλά, μπορεί να μπούμε και στην, θα διαρευνήσουμε την πιστοποίηση μαθημάτων με αναγνωρισμένες ακαδημαϊκές μονάδες. Τελειώνοντας, δεν χρειάζεται, μία είναι η διαφάνεια, η οποία είναι και σημαντική γιατί πρέπει να ε, ε, βγούμε από εδώ με ένα στόχο. Με μια πρόταση. Οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και βιβλιοθηκονόμοι αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο από κάθε άλλη επαγγελματική ομάδα των ιδρυμάτων μας στη διαχείριση και προβολή πληροφοριακών πόρων και μαθησιακών εργαλείων. Συνεπώς είναι μου και οι δύο πλευρές να αποδεχτούμε τη συμπληρωματική μας φύση αναφορικά με τα καθήκοντά μας και ως εκ τούτου να συνεργαστούμε επικοδομητικά για την εκπλήρωση του έργου μας η πρόσκληση της συνεργα... σε συνεργασία της βιβλιοθήκης μας από το ΚΕΔΙΜΑ για ανάπτυξη μαθησιακού περιεχομένου είναι μια έμπρακτη ένδειξη ότι αναγνωρίζεται ο ακαδημαϊκός μας ρόλος. Το άνοιγμά μας για την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων έρευνας και εκπαίδευσης είναι μια πρόκληση για την ίδια την βιωσιμότητα του επαγγελμα... και την επαγγελματική μας προοπτική. Σε όλη αυτή τη διαδικασία οφείλουμε να σχεδιάσουμε ένα πλάνο ενεργειών ενημέρωσης και προβολής του ρόλου μας, ξανακούστηκε αυτό εχθές, εντός του ιδρύματός μας, αλλά και όχι μόνο, ώστε να διερευνούμε αλλά και να διευρύνουμε την ανταπόκριση σε συνεργασίες. Και θα σας ευχαριστήσουμε τώρα.